Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Αγίου Νικολάου, όπου σήμερα έχουμε την τέταρτη αγωνιστική της Evolution League και το ματσάκι ανάμεσα σε Βλαστιακό και Colombians. Βλαστιακός από την μία πλευρά, αίτητος με ρεκόρ 3-0, κοντρά στους Colombians, οι οποίοι μετρούν μία νίκη και δύο ήττες μέχρι στιγμής. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι μας. Πάμε να δούμε λίγο πεντάδες. Ενώ θα φύγουν γρήγορα στον ευνηδιασμό, από το τζάμπολ θα έρθει το πρώτο γαλάφι για τους μπλε. Ο Σωτηρίου άνοιξε το σκορ νωρίς. Μονακόπουλος για 3, δεν θα έρθει το γαλάφι πίσω από τα 6.75 για τους Colombians, οι οποίοι ξεκινούν με Ρετουνιώτη, Γιανακόπουλο, Τακίδη, Πασχαλάκη και Μπουλούγαρη. Από την άλλη πλευρά, μόλις μια πεντάδα διαθέσιμη για τον Βλαστιακό, Αρμαγιάν, Λόλα, Σωτηρίου, Τροχαλιάς και Τυρόπολης, διαθέσιμη 5. Το σκορ στο 2-0 από το γρήγορο καλάθι νωρίτερα του Σωτηρίου. Αβαγιάν είναι έξω. Σωτηρίου θα εκτελέσει. Βάλε στο Σίδωρο, ξανά όμως στα δικά του χέρια. Ο Λούγαρης έκλεψε. Δεν τελειώσε, να φύγει μπροστά, είναι δυνατή, πάσα δεν την προλαβαίνει. Να λέει και ο Τυρόπολης με τον Σωτηρίου για την κακή πάσα νωρίτερα. Νέο λάθος από τον Βλαστιακό και ο Ταλκίδης θα το εκμεταλλευτεί για το 2-2. Πρώτο καλάθι και για τους Colombians στο μάτς, οι οποίοι πιέζουν και κερδίζουν ξανά. Ρετινιώτης είναι μόνος του, το πρώτο του τρίποντο στο μάτς, δεν θα μπει. Πασχαλάκης μάζεψε και δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Κύλησε η Στεφάνη και κατέληξε εκτός. Τυρόπολης τώρα αναλαμβάνει να κατεβάσει για τους μπλε. Πάνω το Τακίδης. Τώρα θα γίνει το φάουλ. Πρώτο ομαδικό για τους Κολομβιανούς στην πρώτη περίοδο. Ο Σωτηρίου στην αναφορά. Τυρόπολης. Διακόπουλος τώρα έχει αναλάβει να τον μαρκάρει. Πέρασε, πάει κόντρα στον Πασχαλάκη, θα βγει άμυνα. Μυροβουλούγαρης. Τακίδης στα δεξιά. Δεν προλάβει να σώσει, έχουμε. Νομίζω πάτησε εκτός αγωνιστικού χώρου. Τακίδης έτσι μπαλάς. Είναι για τον Βλαστιακό τώρα. Τυροπόλης ψάχνει να βάλει μέσα την μπάλα, πήρε ο Σωτηρίου. Παλιάς, ωραία τρίπλα πίσω από την πλάτη. Για τρεις το σούτ, άστοχο όμως από τους μπλε Μπουλούγαρης. Το σκορ παραμένει στο 2-2. Μπουλούγαρης συγκρούστηκε και με τον Σωτηρίου, δεν υπάρχει κάτι. Λόλα θέλει να φύγει μπροστά, τον κυνηγάει ο Πασχαλάκης και δεν κάνει και το φάουλ, το οποίο είναι και το δεύτερο ομαδικό για τους Colombians. Μετάει αντιαθλητικό ο Λόλας. Απλό είναι το φάουλ, σύμφωνα με τους διαιτητές. Λόλας, ο οποίος τώρα παλεύει να γίνει από δέξι, όμως ο Ρετινιώτης θα κλέψει. Θέλει να τρέξουν τώρα οι Colombians, όμως δεν βρήκε χώρο για να βγάλει κάποιον ευνηδιασμό. Ο Ρετινιώτης θα αφήσει τον Γιανακόπουλο, φτάνει μέχρι μέσα με τα αριστερό, θα βρεθεί στο παρκέ. Έχει κερδίσει το φάουλ, το οποίο είναι και το πρώτο του Βλαστιακού στην πρώτη περίοδο. Και είναι και η πρώτη βολή στο μάτς για τον Γιανακόπουλο. Εξοχή στην πρώτη για το 2-3. Πρώτο προβάδισμα για τους Colombians. Κάνει τη δεύτερη. Όλα αυτή δείξε ψηλά. Τελευταίος ακούμπης ο Ρετινιώτης. Λόλας παίρνει για να κατεβάσει. Προφαλιάς τώρα. Πάνω του κολλημένος ο Μπουλούγαρης, θέλει να το περάσει. Έχουμε στήριγμα για φάουλ. Το τρίτο αυτό των Κολομβιανών. 1-3 μέχρι στιγμή στα ομαδικά για τις δύο ομάδες. 7-23 ακόμα. Το πρώτο δεκάλεπτο. Παρακινδυνευμένη πάσα έφτασε όμως τον Σωτηρίου. Ο Πασχαλάκης πίεσε και έκλεψε. Καλάκη συνεχίζει με την μπάλα στα χέρια του, θα σκοράρει για το 2-5.
Πρώτο καλάθι από τον Πασχαλάκη. Τροχαλιάς. Δεν βρίσκει χώρο. Τώρα θα αποφύγει ωραία τον Μπουλούγαρη και αφήνει στον Αβαγιάννη, ο οποίος δεν έχει κανένα πρόβλημα να τελειώσει με επιτυχία 4-5. Μπουλούγαρης. Πάσα στον Ρετουνιώτη. Αφήνει στον Πασχαλάκη και νοσκώντας σε πολλά υψωμένα χέρια προσπάθησε ο Πασχαλάκης. Η κατοχή είναι για τους Κολόμπιανς, οι οποίοι έχουν 8 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι διαθέσιμα. Κακίδης. Πασχαλάκης θα το πάρει το σουτ, όμως δεν είναι καλό. Παλιάς, μακρινή μάσα, πύρος Σωτηρίου. Κυροπόλη τώρα. Κάνει μέχρι μέσα, του φέρνει πάρα τα χέρια, δεν προλαβαίνει ο Ρωτινιώτης να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Είναι κατοχή. Είναι για τους μπλε. Σωτηρίου θα εκτελέσει για τρεις. Δεν μπαίνει το καλάθι. Μαζεύει το επιθετικό rebound ο Τυροπόλης. Και του δώσε ξανά. Έχει κάνει το follow ο Ρετινιώτης, το οποίο είναι και το τέταρτο το τελευταίο που θα να δώσουν οι Κολόμπιαν στο πρώτο δεκάλεπτο. Στην επαναφορά τώρα ο Βλαστιακός. Υπενθυμίζω το σκορ στο 4-5. Τυροπόλης παίρνει μακριά. Οργανώνει τώρα την επίθεση της ομάδας του. 7 δευτερόλεπτα ακόμα διαθέσιμα. Στα 5 προσπαθεί να γυρίσει ο Τυροπόλης. Πάνω του ο Γιαννακόπουλος. Δεν προλάβει να εκτελέσει. Ο... όχι, μάλλον πρόλαβε από ό,τι καταλαβαίνω. Ναβαγιάν θα σκοράρει κιόλας. Πέντε. Γιαννακόπουλος, ο Ρετουνιώτης, θα εκτελέσει για τρεις, δεν μπαίνει το καλάθι. Μακρινό rebound από τον Γιαννακόπουλο, ο οποίος ανανεώνει. Μπουλούγαρη στον Τακίδη. Φτάνει κοντά εκείνος με το δεξί, θα βρει στόχο. Έχει 7. Μπροστά τώρα ο Σωτηρίου άφησε στον Λόλα, ο οποίος θέλει να πλησιάσει, καθαρή άμυνα του Πασχαλάκη. Η μπάλα είναι για τον Βλαστιακό. Ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο πεντάλεπτο της πρώτης περίοδου. Δεν μπόρεσε να πάρει ο Αβακιάνη, Ρετουνιώτης μαζεύει. Ρετουνιώτης πάει όλο το δρόμο και ακουμπάει το χέρι. Ο Τυροπόλης. Έχουμε φάουλ από την πλευρά του Βλαστιακού. Δεύτερο ομαδικό. Αυτό για τους γηπεδούχους, 2-4 τα ομαδικά. Φάουλ που στέλνει τον Ρετινιώτη τώρα στην γραμμή της φιλανθρωπίας. Να συνεχίσει την πρώτη. Ρετουνιώτης έτοιμος για την δεύτερη εκτέλεση. Θα τη βάλει. 6-8. Πιέσει ψηλά από Γιαννακόπουλο. Τυροπόλης κατέβασε. Και πάει μόνος του την προσπάθεια. Δεν θα βάλει το καλάθι. Μάζεψε ο Μπουλούγαρης. Γιαννακόπουλος. Πάλα στον Ρετουνιώτη. Μπροστά του ο Τυροπόλης, βρήκε μπάλα στο Στεφάνι, δεν είναι καλή πάσα από τον Ρετουνιώτη, ευνηδιασμός τώρα εδώ για τους μπλε, ο Σωτηρίου παίρνει και εκτελεί για 2 για το 8-8. Έφυγαν ωραία εδώ στην επίθεση και γρήγορα ήρθε το δίποτο στον μπλε, το οποίο φέρνει και την ισοπαλία στο μάτς, 8-8 τώρα. Μπουλούγαρης, Ρετουνιώτη, στις Μετακίδη. Γιαννακόπουλος είναι μόνος στη γωνία, θα το πάρει το σουτ, δεν μπαίνει το τρίποντο. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε καλά ποσοστά πίσω από τα 6.75. Οι φιλοξενούμενοι. Τροχαλιάς. Έφτασε μέχρι το τέλος του δρόμου, δεν ευστόχησε ο ίδιος. Έχει και δεύτερη ευκαιρία για να πετύχει το καλάθι για το 18. Επέμεινε και δικαιώθηκε ο Τροχαλιάς, ο οποίος βάζει ξανά τον Βλαστιακό μπροστά στο σκορ.
Τακίδης, ακόμα μία προϋπόθεση ευνηδιασμού εδώ για τους μπλε. Ο Σωτηρίου αυτή τη φορά θα τελειώσει καλά για το 12-8. Εκμεταλλεύονται εδώ την ταχύτητά τους και την ευκαιρία που τους δίνεται στο ανοιχτό γήπεδο οι γεπεδούχοι. Και φτάνουν πλέον στο σύν 4. Του Νιώτης για να μειώσει, δεν θα τα καταφέρει. Η αστοχία συνεχίζεται από το τρίποδο για τους Κολόμπιανς. Λόλας, παρολίγο να χάσει. Τροφαλιάς. Τροφαλιάς άφησε στον Λόλα. Κοντρά σε δύο βρήκε και είναι στην πάσα Σωτηρίου από τη γωνία. Δεν μπαίνει το καλάθι. Γενικά και οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής. Με κακές πίσω από τα 6.75. Δεν έχουμε τρίποντο μέχρι στιγμής. Δύρο Πασχαλάκης από κοντά. Δεν θα μπορείς να νικήσεις τον Λόλα. Εχνηδιασμός και πάλι ο Σωτηρίου ξεχασμένος. Και πάλι σαν σε προπόνηση θα σκοράρει. 14-8 το σκορ. Και έχουμε το πρώτο time out του μάτσα από την πλευρά των Colombians. Συνέχεια στο πρώτο δεκάλεπτο, 2:37 ακόμα απομένει για την ολοκλήρωσή του και ο Βλαστιακός έχει καταφέρει να πάρει μια απόσταση 6 πόντων τώρα στο μάτσα 14-8 και τώρα από την Οσπίνακας. Ρετινιώτης. Αυτή η πάσα δεν πέρασε. Με ποδοσφαιρικό στυλ έκοψε ο Λόλας. Ανανεώνεται το ρολόι. Πήρε ο Κυριακόπουλος, ο οποίος έχει πέρασει το μάτι του Κολόμπιανς. Με τον Πασχαλάκη. Μήνος πατάει γερά, δεν εκτελεί σωστά, παλεύει ο ίδιος. Ο Καλατζάκης μαζεύει. Ρετουνιώτης για να βρει το πρώτο του τρίποτο, δεν θα το βρει ούτε τώρα. Κυροπόλης, φάουλ. Από τον Ρετουνιώτη συμπληρώνονται τα ομαδικά από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Τυροπόλης τώρα θα πάει στην γραμμή. Δεν είχαν αντιληφθεί ότι είχαν συμπληρωθεί τα πεντομαδικά. Οι διαιτητές τώρα το κατάλαβαν. Τυροπόλης είναι στη γραμμή. Χάνει την πρώτη. Χάνει και τη δεύτερη, 0-2 από τον Τυροπόλη. Ρετουνιώτης. Είναι στον Γιαννακόπουλο, του δίνουν χώρο. Δεν θα τους τιμωρήσει όμως ο Γιαννακόπουλος. Είναι ο Κυριακόπουλος στο rebound. Μια επίθεση για τους Κολόμπιανς. Μπάλα στα χέρια του Ρετουνιώτη. Γυρίζει στην περιφέρεια η μπάλα, θα εκτελέσει ο Κυριακόπουλος, πολύ δυνατό το σουτ μαζί του Τυροπόλης. 1:40 ακόμα για το τέλος. Του πρώτου δεκαλέπτου πάντα. Τυροπόλης πάει κοντά, θα σηκωθεί, κόβεται. Ο Κυριακόπουλος να φύγει μπροστά. Παρακολουθεί ο Τροφαλιάς, κλείνουν 2. Πασχαλάκης δίνει τη μάχη του, για να στοχίσει. Τυρολόλας. Δυνατές μάχες, τελευταίες φάσεις και από τις δύο πλευρές. Καλατζάκης τα ίσα! Και παίρνει και τώρα από τον Κυριακόπουλο. Ρετινιώτης. Πες πάνω ο Τυροπόλης. Πήρε ο Καλατζάκης τώρα ρε μήκα από την κατάσταση. Κυριακόπουλος θα το πάρει το σουτ, δεν είναι καλό. Παίρνουν το εξωτικό rebound τώρα η μπλε. Τροχαλιά θέλει να τρέξει. Πες πάνω ο Κυριακόπουλος. Ο Σωτηρίου τώρα βρίσκεται στα αριστερά. Πάνε σε σετ παιχνίδι τώρα οι κυπεδούχοι. Ενώ μπήκαμε στα τελευταία 40 δευτερόλεπτα της πρώτης περίοδου. Σηκώνεται και θα πετύχει το καλάθι ο Λόλας. 16-8. Καλατζάκης. Γιαννακόπουλος για τον Κυριακόπουλο. 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Κολόμπιαν. Πάσε στη γωνία εκεί που είναι ο Γιαννακόπουλος. Περνάει, πέφτει πάνω του ο Αβαγιάν και εδώ σταματάει. Τροχαλιάς, πέρασε. Βρήκε και την πάσα για τον Σωτηρίου, αστόχησε εκείνος. Καλατζάκης. Θα εκτελέσει τον εμβριασμό, μπάζερ μπίτερ! Καλατζάκης εκτελεί στη λήξη του χρόνου για το 16-11. Που είναι και το σκορ έπειτα από το φινάλε.
του πρώτου δεκαλέπτου. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και το δεύτερο δεκάλεπτο του μάτς. Βρίσκει το σκορ στο 16-11. Νωρίτερα ο Γαλατζάκης με τρίποντο στην εκπνοή του χρόνου. Κατάφερε να μειώσει και να ρίξει τώρα την απόσταση στους 5 πόντους. Λαμαντόπουλος πήρε ένα, το πρώτο του σουτ στο μάτς. Αυτό έξε. Σιροπόλης. Σωμένα χέρια μπροστά του, δεν μπορεί να εκτελέσει. Αβαγιάν μαζεύει και αφήνει έξω. Λόλας μπαίνει και πάλι από τον Τροχαλιά για να σηκωθεί για 3. Δεν μπαίνει το καλάθι. Δεν έχουμε και φάουλ από τον Τυροπόλη πάνω στον Κυριακόπουλο. Αυτό είναι και το δεύτερο φάουλ του Τυροπόλη στο παιχνίδι. Κυριακόπουλος έχασε πάνω τα χέρια του. Η κατοχή περνάει στα χέρια των μπλε. Τυροπόλης μένει ψηλά, παίρνουν ψηλά οι Κολόμπιανς για να πιέσουν. Παλιάς, κάνει το φάουλο Μπουλούγαρης. Πρώτο ομαδικό τώρα και για τους Κολομβιανούς. Τυροπόλης, ψηλή πάσα παρακινδυνευμένη. Δεν έγινε το κλέψιμο, Αβαγιάν από κοντά εκτέλεσε, δεν ευτόχισε. Μπουλούγαρης. Κάτι στα αριστερά εκεί όπου είναι ο Κυριακόπουλος, κόβεται η πάσα, ο Ζώτος έρχεται να μαζέψει. Γραπώνει την μπάλα και την αφήνει έξω στον Μπουλούγαρη, θα εκτελέσει για τρεις εκείνος και το βάζει! 16-14. Στο δίποντο πλέον το μάτς, Μπουλούγαρης πιέζει το κατέφασμα του Τροχαλιά. Πάει και ο Διαμαντόπουλος για βοήθεια. Τροχαλιάς κρατάει. Λόλας. Περνάει από το σκριν του Αβαγιάν, κάνει το βήμα πίσω για να εκτελέσει για τρεις. Δεν έρχεται η απάντηση από τον Λόλα. Αβαγιάν μαζεύει ακόμα ένα επιθετικό rebound. Φύνει στον Τυροπόλη. Λόλας βρέθηκε στα δεξιά, πήγε πάνω του ο Ζώτος. Θα του βρει το χέρι, του κάνει το φάουλ. Δεύτερο ομαδικό τώρα για τους Κολόμπιανς. Ο Λόλας το πήρε. Ποιος πήγε στην επίθεση από κοντά. Κέρδισε τελικά τις δύο βολές από τον Ζώτο. Λόλας βάζει την πρώτη, 17-14. Άνει τη δεύτερη. Έχουμε επανάληψη, τι έχει δοθεί. Έχουμε επανάληψη καθώς κάποιος βγαίνει και να μπει στο ζωγραφιστό. Το θείο Λόλας στη δεύτερη, 18-14. Γιαννήσαμε το πρώτο δίλεπτο της δεύτερης περίοδου. Η διαφορά στους 4 πόντους υπέρ του Πλαστιακού. Ο Ιακόπουλος. Καλατζάκης αφήνει στη γωνία, εκεί που είναι ο Μπουλούγαρης. Διαμαντόπουλος στον Κυριακόπουλο, Μπουλούγαρης ξανά θα επιχειρήσει ακόμα ένα σου τριών πόντων και το βάζει και αυτό. 18-17. Ζεστάθηκε πίσω από τα 6.75 ο Μπουλούγαρης και βρίσκει το δεύτερο δικό του τρίποντο. Στέλνει τη διαφορά στον πόντο ξανά. Τυροπόλης. Μπαίνει το σκρίνα από τον Αβαγιάν, σηκώνεται για δύο, δεν μπαίνει το καλάθι. Βάζει στον Διαμαντόπουλος και αφήνει στον Καλατζάκη. Ευκαιρία να φύγουν μπροστά γρήγορα. Η Κολόμπια στρομερή πάσα του Καλατζάκη. Και ο Μπουλούγαρης θα βάλει μπροστά τους φιλοξενούμενους. 18-19. Όλα τα λεφτά. Η ασίστα από τον Καλατζάκη. Και γρήγορα, γρήγορα έχουμε το time out από, από τον Πλαστιακό. Επιστρέψαμε το time out. Με τους Κολόμπες να έχουν καταφέρει να πάρουν το προβάδισμα. Με τον Μπουλούγαρη να ξεκινάει πολύ καλά το δεύτερο δεκάλεπτο. Αυτή τη στιγμή το σκορ να δείχνει 18-19. Ο Χαλιάς κράτησε. Ο Μπαγκιάν μάζεψε ακόμα ένα επιθετικό rebound. Τυροπόλης το θέλει το σούτ, θα το πάρει και θα το βάλει. 21-19.
Αν δεν κάνω λάθος, αυτό πρέπει να είναι και το πρώτο τρίποντο του Βλαστιακού. Κυριακόπουλος πέρασε η πάσα του. Βουλούγαρης θα πάρει ακόμα ένα τρίποντο μέσα και αυτό, 3-3. 21-22. Καυτός Βουλούγαρης. Πυροπόλης. Πιέζεται, Πυροαβαγκιάν. Ο οποίος έδωσε τη βοήθεια Τροχαλιάς, πέρασε. Πήγε κόντρα στον Καλατζάκη, δεν μπόρεσε να αφήσει πάλι στο καλάθι. Στη συνέχεια ο Βουλούγαρης έκανε το φόλ στον Αβαγκιάν, ο οποίος βάζει ότι ακόμα ένα σκουπίδι. Βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο την κατάλληλη στιγμή ο ψηλός των μπλε. Στη γραμμή ο Αβαγκιάν, τώρα για τον Βλαστιακό. Πάνε την πρώτη. Η 1-22 παραμένει το σκορ, δεν αλλάξει κάτι από την πρώτη. Πολύ του Αβαγκιάν, δεν θα αλλάξει κάτι ούτε από τη δεύτερη, καθώς θα τη χάσει αυτή. Ο Λόμπιανς παραμένει μπροστά. Καλατζάκης. Ροβουλούγαρης. Διαμαντόπουλος είναι ολομόναχος, εκτελεί για τρεις, το σίδερο η μπάλα. Ροπόλης παίρνει για να φτιάξει ακόμα μια επίθεση για τους μπλε. Θα του κλέψει όμως ο Κυριακόπουλος την μπάλα. Άσου στον Βουλούγαρη. Καλατζάκης. Πάσα ότι δεν πέρασε, την κατάλαβε ο Λόλας. Αλλαγή τώρα για τους φιλοξενούμενους. Ο Τακίδης έχει στρέψει στο παρκέ. Διαμαντόπουλος θα καθίσει στον παγκό. Τακίδης, ο οποίος έφτασε κοντά, προσποιήθηκε και σκόραρε. 21-24. Τροχαλιάς. Βγήκε ο Αβαγκιάν για να του δώσει το screen. Βουλούγαρης μένει πάνω του. Πυροπόλης τώρα. Και το Σωτηρίου. Μακρινή πάσα την κατάλαβε και την έκοψε ο Βουλούγαρης. 6 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση του Βλαστιακού, ο οποίος θα πάει στην επαναφορά από το πλάι. Τα λέει και ο Τροχαλιάς με το συμπέκτη του για την κακή επιλογή που πήρε νωρίτερα. Το μάτσο επέστρεψε ο Γιανακόπουλος. Τους Κολόμπιανς. Πυροπόλης, 4 δευτερόλεπτα τώρα. Θα πρέπει να εκτελέσει, θα το κάνει υπό πίεση. Δεν θα μπει το καλάθι, λίγο έλειψε, όμως είναι καλή η εκτέλεση του Πυροπόλη. Κυριακόπουλος, καθύπασε για τον Ζώτο, ο οποίος πήγε κατά μέτωπο, το χάσε όμως. Κιόλας. Αμέσως πάνω του δύο παίχτες των Κολόμπιανς. Ποιος Ζώτος κολλάει πάνω του, Αβαγκιάν τώρα θα πιεστεί. Σωτηρίου. Αλλά έφυγε από τον Τροχαλιά, όμως παρέμεινε στην κατοχή του Βλαστιακού. Ο Κυροπόλης έδωσε το φάουλ. Στην επαναφορά τώρα οι παίκτες του Βλαστιακού. Με 14 δευτερόλεπτα διαθέσιμα για την επίθεση του. Πυροπόλης. Κάνει το βήμα πίσω, επέλεξε να πασάρει τελικά στον Λόλα για να πάρει εκείνος το τρίποντο. Δεν παίρνει το καλάθι όμως, όντως είναι καλύτερη θέση από τον Αβαγκιάν και παίρνει το rebound. Βουλούγαρης ευθυδιάστηκε, θα γίνει φθηνό λάθος εδώ από τους Κολόμπιανς και πάλι στην επίθεση ο Βλαστιακός. Πυροπόλης σαν να θα εκτελέσει τώρα αδύναμο το σουτ, καταλήγει έρβολη η προσπάθειά του. Ο Αβαγκιάν μαζεύει μακριά. Άφησε τον Λόλα. Τροχαλιά τώρα. Στα 7 δευτερόλεπτα θα ξεκινήσει την πορεία του προς το καλάθι. Ο Γιανακόπουλος είναι αυτός που έχει κάνει το φάουλ. Είναι το 5ο ομαδικό αυτό των Κολόμπιανς. Έχουμε βολές για τον Τροχαλιά. Αυτός είναι που είναι στημένος στη γραμμή. Έξω η πρώτη βολή. Αλλιάς θα βάλει τη δεύτερη, 22-24. Τέσσερα και 15 ακόμα για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Κυριακόπουλος, θα συμπάλλει στον Γιανακόπουλο, που θα εκτελέσει από το ύψος των βολών, δεν θα πει το καλάθι. Κυροπόλης τώρα ανεβάζει ταχύτητα.
Κρατάει, φτάνει κοντά. Πατάει γερά, σηκώνεται μπροστά από τον Ζώτο. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Αβαγιάν σε ένα από τα πολλά εξαιρετικά ριμπάουντ που έχει μαζέψει μέχρι στιγμής στο χρόνο που έχουμε αγωνιστεί. Λόλας είναι μόνος ο Τυροπόλης, θα εκτελέσει για τρεις. Δεν μπαίνει όμως. Ο ίδιος μαζεύει ακόμα ένα επιθετικό ριμπάουντ για τον Βλαστιακό. Του έφτιαξε πολύ ωραία τον χώρο ο Αβαγιάν. Και ο Τυροπόλης θα σκοράρει για το 24-24. Και έχουμε διακοπή. Όχι. Μπερδεύτηκαν οι παίκτες του Βλαστιακού. Νόμιζαν ότι υπήρχε time out. Τελικά έχουμε αλλαγές. Παρασκευάς Κουκκής και Πασχαλάκης πέρασαν στο μάτς για τους Κολόμπιαν. Ζώτος και Μπουλούκαρης κάθονται στον πάγκο. Έχουμε τώρα μια διακοπή καθώς υπάρχει ένα θέμα με τον φωτεινό πίνακα. Πάμε σε ένα time out και επιστρέφουμε με τη συνέχεια. Και πάλι εδώ μετά από το time out των Colombians, όχι περισσότερο μετά την διακοπή που είχαμε για τον φωτεινό πίνακα, το οποίο διορθώθηκε. Το πρόβλημα που υπήρξε, Γιανακόπουλος, Πινταχίδη, θα εκτελέσει εκείνος, δεν παίρνει το καλάθι, μάζεσαι ο Λόλας. Ποιος παίζει με τον Αβαγιάν. Θα πάσε, θα θέλουν να σπάσουν την πίεση ο Βλαστιακός, αλλά δεν θα τα καταφέρουν. Και πάλι η Colombians στην επίθεση. Γιανακόπουλος. Εκτελεί πίσω από το σκρίν του Πασχαλάκη. Δεν το βάζει, μάζεψε ο Σωτηρίου. Ο Τυροπόλης τώρα πήρε. Σταματάει την τρίπλα, ψάχνει επιλογές. Λόλα σκόβει προς το καλάθι. Δεν θα γίνει αποδέκτης της πάσας, μάζεψε ο Κιούκης. 3-2 τώρα μπροστά. Γιανακόπουλος. Άσκησε τον Πασχαλάκη, σηκώθηκε και έμεσε σκόραρε. Για το 24-26. Σωτηρίου, 2,5 λεπτά ακόμα για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Τροχαλιάς, χάνει την μπάλα, φθηνό λάθος εδώ, από τον Βλαστιακό. Πήγε να παίξει έξυπνα εδώ ο Τροχαλιάς, να πάει στην διεκδίκηση της μπάλας με τον Γιανακόπουλο, ωστόσο ακούμπησε πρώτος. Και έτσι η κατοχή περνάει στα χέρια των Κολομβιανών, οι οποίοι και έχουν το προβάδισμα τώρα. Και έχουν και ευκαιρία να φτιάξουν για μια μικρή διαφορά. Ρεβινιώτης. Κιούκης, αφήσει τον Τακίδη. Έχει χώρο εκείνος για να πλησιάσει λίγο και θα σκοράρει ο Τακίδης. 24-28, δεν πήγε κανείς πάνω του. Μπήκε το χώρο και τον χρόνο να συμβαδέψει ο παίκτης των Colombians. Για το συν 4 της ομάδας του τώρα. Σωτηρίου, θα το πάρει το τρίποντο και τον βάζει. 27-28 και ξεσπάει κιόλας στο Σωτηρίου, το ήθελε πολύ αυτό το σου φαίνεται. Παίρνει το μάτς πλέον στο πόντο. Ρεβινιώτης. Γιανακόπουλος στον Κιούκη. Στέγεται εκείνο, σημαδεύει. Δεν έρχεται η απάντηση από την πλευρά των Κολόμπιαν. Σαβαγιάν αφήνει χέρι με χέρι στον Τυροπόλη και παίρνει ο Λόλας τώρα. Στρέβει ο Ταχύτης για να μπει μπροστά του. Λόλας κόντρα σε 2, δεν καταφέρει να εκτελέσει. Η μπάλα παραμένει στο Βλαστιακό, δίχως να υπάρξει κάποιο φάουλ. Σωτηρίου τώρα στην επαναφορά, 14 δευτερόλεπτα για τον Βλαστιακό. 1-24 για το τέλος της περίοδου. Έγινε ακόμα ένα κλέψιμο από την πλευρά των Κολομβιανών. Γιανακόπουλος αφήνει στο Ρετουνιώτη και παίρνει ο Τακίδης, ο οποίος δεν θα σκοράρει. Πασχαλάκη είναι εκεί, θα κερδίσει το φάουλ από τον Τροχαλιά. Του δίνει και το χέρι εκεί υποδικά ο παίκτης του Βλαστιακού. 2 βολές τώρα για τους Colombians. Το είναι το δεύτερο ομαδικό του Βλαστιακού. Υπενθυμίζω οι Colombians από την πλευρά τους έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά. Ενώ έχουμε τώρα και αλλαγή με τον Γεροντάκη να περνάει για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Εν θέση του Λόλα έρθει και έκτος παίκτης για τους γηπεδούχους. Οι οποίοι σήμερα θα πρέπει να διατηρηθούν και την κούραση. Με μόλις μια αλλαγή δεν είναι εύκολο να βγάλεις παιχνίδι 40 λεπτών.
27-28 παραμένει μετά από την πρώτη άστοχη βολή. Κάνει την δεύτερη, και την δεύτερη μάλλον ο Πασχαλάκης, Γεροντάκης, προς τον Τροχαλιά. Χαλιάς λίγο πιο μπροστά από το κέντρο, ο Αβαγκιάν του δίνει το σκριν. Πιέζει καλά ο Τακίδης. Ακόμα ένα σκριν από τον Αβαγκιάν, κόντρα στον Πασχαλάκη, ο Τροχαλιάς θα τον νικήσει. 29-28. 47 δευτερόλεπτα ακόμα. Ρετουνιώτης. Γιανακόπουλος του δίνει και πάλι. 12 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Colombians. Γιανακόπουλος κάνει την κίνηση στα αριστερά. Κιούκης θέλει να περάσει. Τα καταφέρει μια χαρά, τα χαλάει στο τελείωμα. Μακρινή πάσα με στόχο των Σωτηρίου. Την πήρε εκείνος μπροστά του Ρετουνιώτης. Τώρα επιστρέφει ο Τακίδης. Κακό τελείωμα από τον Σωτηρίου. Την μπάλα έχει πατήσει και εκτός αγωνιστικού χώρου. 22,6 τώρα όλα για τους Colombians. Ρετουνιώτης κατεβάζει. Στα 13 τώρα ο χρόνος. 9 δευτερόλεπτα τώρα ξεκινάει η επίθεση Ρετουνιώτης. Στέκεται, θα περάσει πάσα, όχι. Παλεύει και ο Πασχαλάκης με τον Τυροπόλη. Έχουμε σφύριγμα, έχει λήξει ο χρόνος. Και κάπως έτσι τελειώνει το δεύτερο δεκάλεπτο με το σκορ στο 29-28 υπέρ του Πλαστιακού. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και το δεύτερο δεκάλεπτο, το οποίο ξεκινάει με τον Πλαστιακό να βρίσκεται στην επίθεση. Μέχρι στιγμής έχουμε δει ένα πάρα πολύ δυνατό μάτς, δυνατές μονομαχίες και από τις δύο πλευρές. Οι δύο μάλλες φαίνεται να το θέλουν πολύ το σημερινό παιχνίδι. Και το σκορ είναι στο 29-28. Μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει μέχρι στιγμής είναι αυτή των 8 πόντων στο πρώτο δεκάλεπτο από την πλευρά του Πλαστιακού, ο οποίος είχε προηγηθεί με 16-8. Έκτοτε το σκηνικό βρίσκει τις δύο ομάδες να είναι κοντά. Πάμε να καταφέρει να ξεφύγει σε διψήφια διαφορά μέχρι στιγμής. Ο Χαλιάς θα κερδίσει τον φάουλ από τον Ρετουνιώτη. Είναι το ομαδικό με τους Colombians. Τώρα πάει στο πλάι μπάλα. Να την βάλει μέσα ο Λόλας. Ο Τροχαλιάς. Στον Τυροπόλη. Είναι και ο Πασχαλάκης πάνω του, κατεβάζει το χέρι του, κάνει φάουλ. Έχουμε δύο βόλες τώρα για τον παίκτη του Πλαστιακού. Έπειτα από αυτό το δεύτερο ομαδικό των φιλοξενούμενων. Σιγάνο Ιδροπόλη θα εστοχή στην πρώτη, 30-28. Περιμένουμε για την δεύτερη εκτέλεση μέσα και αυτή 2-2 για το 31-28. Βουλούγαρης. Βουλούγαρης, Τακίδης, Γιανακόπουλος, Ρετουνιώτης και Πασχαλάκης. Για τους Colombians από την άλλη, Γεροντάκης, Τροχαλιάς, Λόλας, Σωτηρίου και Τυροπόλης στην πεντάδα του Πλαστιακού. Και τα σκεπτικά ο Ρετουνιώτης, ο Πασχαλάκης, ο οποίος θέλει να πάει κοντά, δεν θα πει πάνω στο καλάθι. Μακρινή πάσα του Τροχαλιά, Σωτηρίου έχει φύγει στον εφηδιασμό και με τα αριστερό θα τελειώσει καλά, 33-28. Ρετουνιώτης, Σπυροβουλούγαρης. Τώρα βγαίνει ψηλά ο Σωτηρίου. Ο Λουγάρης κρατάει στα 11. Θα σταθεί στον αέρα, δεν σημαδεύει σωστά, ο ίδιος προσπάθησε να πάρει το ψηφιακό rebound, μάζει στο Γεροντάκης. Τροπόλης κλείνεται εδώ στα αριστερά, παλεύει να βρει συμπαίκτη, πέρασε η πάσα στον Λόλα, στον Σωτηρίου με συγχωρείτε, ο οποίος θα εκτελέσει για τρεις. 36-28 και πάλι στη μέγιστη τιμή της η διαφορά, συν 8 για τον Πλαστιακό και έχουμε το time out από την πλευρά των Colombians. Επιστροφή έπειτα από το time out των Colombians, οι οποίοι βλέπουν τον Πλαστιακό με ένα σερί 7-0
Να ξεφεύγει τώρα σε 36-28. Στο Πυριάδης επέστρεψε ο Ρεξάτος έπειτα από τη διακοπή του ημιχρόνου. Και με δύο δικά του καλάθια. Και ένα του και δύο βολές του Τυροπόλη. Έρχονται τώρα στο συν 8. Η Μπλέη, ο οποίος έβαλε ακόμα μια άμυνα. Γιανακόπουλος παλεύει εκεί. Έχουμε τζάμπολ. Κοβελάκι, για ποιον είναι, για τους Κολόμπιανς. Κυριακόπουλος. Ρετουνιώτης. Τσεκάρει τις επιλογές του, αφήνει στον Τακίδη. Γιανακόπουλος. Πιέζει ο Τυροπόλης. Φεύγει πάλι από τα χέρια του Γιανακόπουλου. Τροχαλιάς τώρα, 2-2 στον εφηδιασμό. Έρχεται και τρίτος παίκτης του Κολόμπιαν Σωτηρίου, πήρε το επιθετικό rebound, του κάνει το αδιαβλητικό φαουλ ο Ρετουνιώτης και βλέπετε πως το πανηγυρίζει ο Σωτηρίου. Στημένος ήδη στη γραμμή ο παίκτης των γηπεδούχων. Κάνει την πρώτη. Έχει ακόμα μια βολή να εκτελέσει ο Σωτηρίου. Και έπειτα η μπάλα παραμένει ξανά στα χέρια των, του Πλαστιακού. Τη βάζει. 37-28. Μπλε παραμένουν, υπενθυμίζω στην επίθεση. Λόλας και ο Τροχαλιάς. Ποιος έχει πάνω του τον Κυριακόπουλο. Προσπαθεί να τον αποφύγει με το σκρίνι του Τυροπόλη. Τροχαλιάς πέρασε και σκόραρε. 39-28 πλέον στην 11 για τον Βλαστιακό. Για πρώτη φορά σε διψήφιο αριθμό η διαφορά στο σημερινό μάτς. Καλατζάκης. Χωρίς σκορ παραμένει στο, στο τρίτο δεκάλεπτο η Κολόμπιαν. Πασχαλάκη σκόρα σε δύο, δεν μπορεί. Βάζει στο Τροχαλιάς και προστατεύει και την μπάλα. Ανεβάζει ο Τροχαλιάς. Μπαλά έξω στον Λόλα, είναι μόνος του εκείνος, εκτελεί γιατί και το βάζει γι' αυτό. Το σερί συνεχίζεται από την πλευρά του Βλαστιακού, 42-28 πλέον. Με τον Λόλα να είναι αυτός που μιλάει τώρα πίσω από τα 6.75 και τη διαφορά πλέον να ξεφεύγει, κάτι που παρατηρούν οι Κολόμπιαν, σιγαλούν time out. Στο 13-0 έχει φτάσει πλέον το σέρι του Πλαστιακού, ο οποίος βρίσκεται τώρα στο σύν 14. Διακόπουλος πήγε σε μια ατομική προσπάθεια, δεν κατάφερε να σκοράρει. Ακόμα μια ανεκμετάλλευτη ευκαιρία στην επίθεση για τον Κολόμπιανς. Γεροντάκης, αυτό έχει και αυτός. Τακίδης, ο Καλατζάκης, υπενθυμίζω οι Κολομβιανοί. Ψάχνουν το πρώτο τους καλάθι στην τρίτη περίοδο. Τακίδης. Κυριακόπουλος τώρα στα 10 δευτερόλεπτα. Αλλάζει κατεύθυνση. Θα εκτελέσει με το δεξιό, ο ίδιος παίρνει το rebound, από κοντά θα το χάσει ξανά στην τρίτη και φαρμακερή θα σκοράρει, 42-30. Αδράνησε και η άμυνα του Πλαστιακού, του άφησαν νέες ευκαιρίες και τελικά του τιμώρησε. Τακίδης βγαίνει δυναμικά, αλλά πήρε ο Σωτηρίου. Του δίνει και πάλι ο Τροχαλιάς, θα εκτελέσει για τρεις ο Σωτηρίου και το βάζει και αυτό. 45-30. Ο Σωτηρίου έχει πάρει φωτιά στο τρίτο δεκάλεπτο και οδηγεί την ομάδα του στο σύν 15. Κυριακόπουλος. Καυτή πάσα για τον Καλατζάκη. Ο Πεσόκοψε στο καλάθι και σκόραρε ένα πολύ ωραίο καλάθι. 45-32. Πολύ καλή και η κίνηση και η εκτέλεση από τον Καλατζάκη. Κυριακόπουλος με αυτοθυσία εκεί. Προσπάθησε να προλάβει. Δεν τα καταφέρω όμως. Στο πλάι τώρα ο Πλαστιακός, 5-20 ακόμα, πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου.
Τροχαλιάς εκεί, πανέξυπνη κίνηση. Θα τον κόψει έτσι όμως ο Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος, ο οποίος παραμένει στο παρκέ, ας ελπίσουμε να μην έχει συμβεί κάτι το σοβαρό. Αυτός πήγαν δυνατά και οι δύο στην φάση νωρίτερα. Πάμε να διακόψουμε λίγο και συνεχίζουμε με την επανέναρξη. Ή μάλλον όχι, ας μείνουμε. Το γήπεδο καθώς σηκώνεται ο Κυριακόπουλος θα πέρασε εκτός. Νιώτης επιστρέφει στο μάτια τους Κολόμπιανς που τώρα είναι όλα έτοιμα για να συνεχιστεί και το παιχνίδι. Υπενθυμίζω βρίσκεται το σκορ σε 45-32, 5-10. Είναι το τέλος τρίτης περιόδου. Τυροπόλης έχει βάλει πλάτη τον Γιαννακόπουλο. Πάει από τα δεξιά, θα κερδίσει το φάουλ. Φάουλ νούμερο 4 νομίζω αυτό για τους Κολόμπιανς. Κανένα φάουλ μέχρι στιγμής από την πλευρά του Πλαστιακού. Κυροπόλης ευστοχή στην πρώτη, 46-32. Μέσα και η δεύτερη. Αλάνθαστο, 47-32 πλέον. Ενώ πήγαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο της τρίτης περίοδου. Ρετουνιώτης. Είναι στον Ταχίδη. Ζητάει ξανά και παίρνει ο Ρετουνιώτης. Θα εκτελέσει από αρκετά μακριά. Βρίσκει σίδερο Ταχίδης, μαζεύει. Νέα επίθεση τώρα για τους Κολόμπια. Θα κύρισε και μαρκαρίστηκε και σκόραρε για το 47-34. Λόλας. Πάνω το Γιαννακόπουλος για να δυσκολεύσουν το κατέβασμα οι Κολόμπιανς τώρα. Σιροπόλης θα κερδίσει το φάουλ. Συμπληρώνονται τώρα τα ομαδικά από την πλευρά των Κολόμπιανς και έτσι έχουμε βολές για τον, για τον Τυροπόλη, ο οποίος νωρίτερα θυμίζω εκτόχισε και στις δύο προσπάθειες. Τώρα θα χάσει την πρώτη. 47-34. Τυροπόλης χάνει και τη δεύτερη. Ρετουνιώτης. Τακίδης. Το αφήνουν χώρο. Εκτελεί όμως, δεν είναι καλό το σουτ. Πόλης πάλι κλείνεται από δύο. Βρήκε την πάσα απέναντι για τον Λόλα. Εκείνος αφήνει στον Γεροντάκη που βρίσκεται στην κορυφή. Καλατζάκης τον πιέζει. Σωτηρίου σε ένα μακρινό τρίποντο. Αυτή τη φορά θα βρει σίδερο μπροστά του. Καλατζάκης θα καλύψει το rebound. Κακίδης. Γιαννακόπουλος στα δεξιά. Για τρεις δεν μπήκε το καλάθι. Σωτηρίου μαζί στο rebound, άφησε τον Γεροντάκη. 3-40 ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Τυροπόλης κλασικά και πάλι πιέζεται. Κρατάει την ισορροπία του Λόλας, έχω στο προσοκαλά. Τον έχασε η άμυνα των Κολόμπιανς, δεν σκόραρε όμως. Τακίδης, ανεβάζει ταχύτητα και έχουμε φάουλ. Ζητούν αντιαθλητικό από την πλευρά των Κολόμπιανς. Καθαρό, απλό με συγχωρείτε, λένε οι διαιτητές στην αρχική τους απόφαση. Τώρα θα πουν οι δυο τους. Να δούμε ποια θα είναι η τελική απόφαση. Είμαι κοροϊδεύεις τώρα, μην με κοροϊδεύεις. Είναι αντιαθλητικό τελικά το φάουλ. Αλλάζει η απόφαση των διαιτητών. Και έχουμε αντιαθλητικό τώρα για τους Κολόμπιανς. Κακίδης θα βάλει την βολή, 47-35. Βάζει και τη δεύτερη, 47-36.
Παίρνουν τους δύο πόντους από την γραμμή Κολόμπιανς. Ο Μπουλούγαλης επιστρέφει για τους φιλοξενούμενους και η μπάλα παραμένει στην κατοχή των Κολομβιανών τώρα. Μπουλούγαλης. Σταμάτησε τρίπλα. Στο συμπαίκτη βρήκε τον Ταχίδη. Παράβαση Ρετουνιώτης, μένει μόνος του, το ξέχασε αντίπαλη άμυνα και σκοράριο Ρετουνιώτης, 47-39. Έμειναν στις διαμαρτυρίες οι παίκτες του Πλαθιακού, άφησαν την άμυνά τους και το πλήρωσαν. Σωτηρίου, η διαφορά έπεσε και πάλι στις 8. Κυροπόλης θέλει απαντήσει από μακριά και το βάζει, άμεση απάντηση, 50-39. Ρετουνιώτης. Ζητάει το σκρίνα από τον Καλατζάκη. Τακίδης συγκρούστηκε και με τον Σωτηρίου, καθαρή άμυνα και καλή επίσης από τους γηπεδούχους. Τροχαλιάς. Ωραία περιστροφή. Φτάνει κοντά και θα αφήσει και την μπάλα στο καλάθι. Τρομερή κίνηση. 52-39. Πολύ όμορφη κίνηση εδώ από τον παίκτη του Πλασιακού. Έχουμε τεχνική ποινή τώρα στον Τυροπόλη, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε βολή τώρα για τον Ρετινιώτη. Μέσα η βολή. 52-40. Πλευρά, για να γίνει και επαναφορά. Γιουκης. 2 και 20 ακόμα για την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. 52-40 το σκορ. Λουγάρης απέναντί του Τυροπόλης. Τυροκυριακόπουλος. Βάλα στη γωνία, Ρετουνιώτης θα σηκωθεί για τρεις. Δεν το βάζει ο Γιουκης, μαζεύει το rebound. Ασχαλάκης τώρα. Βρίσκει πάνω στον Αβαγιάν και κάνει βήματα. Δύο ψηλοί συγκρούστηκαν μεταξύ τους στη συγκεκριμένη φάση. Νικητής βγήκε τελικά ο παίκτης του Βλαθιακού. Προσέβγαλε την άμυνα. Γεροντάκης τώρα ψάχνει επιλογή. Πάει κοντά ο Σωτηρίου για να πάρει. Προπόλης. Πόλης σε βαλκλά τον Κυριακόπουλο, Παγιοβουλού γαρίστον να τον πιέσει, Γεροντάκη στα 6 δευτερόλεπτα. 4 ακόμα έχουμε. Φάουλ. Περθυνίζω έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά από την πλευρά των Κολόμπιανς. Έτσι ο Γεροντάκης τώρα θα οδηγηθεί στην γραμμή. Ο Βλαστιακός. Βλαστιακός τώρα είναι στη γραμμή. Και συγκεκριμένο ο Γεροντάκης, ο οποίος έχει δύο προσπάθειες. Αστοχή στην πρώτη, ο Γεροντάκης. Θέλει τώρα και την δεύτερη, θα τη βάλει αυτή, 53-40. Λουγάρης, 1,5 λεπτό ακόμα στην τρίτη περίοδο. Στο σύν 13 παραμένει ο Βλαστιακός, ο οποίος κρατάει την ψήφια διαφορά. Λουγάρης αστόχησε στο τρίποντο, ενώ έχουμε φάουλ στον Πασχαλάκη, ο οποίος πήγε να φτιάξει χώρο για τον συμπαίκτη του. Τρίτο ομαδικό αυτό για τον Πλαστιακό, έχει ακόμα ένα να δώσει η γηπεδούχος ομάδα. Ρετουνιώτης.
Έχει χώρο, θα πάρει το τρίποντο. Αδύναμο το σουτ, Κυριακόπουλος, δεν ξανά ο Ερωτινιώτης. Δεύτερη ευκαιρία, αυτή τη φορά θα την εκμεταλλευτεί. 53-43. Δύο φορές έμεινε μόνος του ο Ερωτινιώτης. Την δεύτερη. Η δεύτερη ήταν για αυτή που βρήκε στόχο. Ασαλάκης θα κλέψει, Γεροντάκης διορθώνει. Κυριακόπουλος θα βρει μπαλά στο πόδι του. Τροχαλιάς. Ενώ μπήκαμε στα τελευταία 48 δευτερόλεπτα. Παλιά θέλει να περάσει ανάμεσα από δύο στο έδαφος, τρεις παίκτες, έχουμε τζάμπολ. Το βελάκι δείχνει νομίζω πλαστιακό. Οι δύο διαιτητές με συγχωρείτε. Να δούμε τώρα τι θα αποφασίσουν οι δύο διαιτητές. Τα λένε μεταξύ τους. Είπαμε σήμερα πρόκειται για ένα δυνατό ματς το οποίο και οι δύο ομάδες έχουν δείξει πως το θέλουν πάρα πολύ. Πάμε στιγμές με υψηλή ένταση, με αρκετές μονομαχίες. Και τώρα Τροχαλιάς και Μπουλούγαρης θα πάνε κοντά στον ρέφερι. Αυτούς καλούν οι δύο διαιτητές. Τα λένε μεταξύ τους τώρα. Διαιτητές και Τροχαλιάς και Μπουλούγαρης σε αυτή την μινι σύσκεψη. Για σχεδόν ένα λεπτό και κάτι δεν έχουμε δράσει στο μάτς. Για να δούμε για ποιον είναι η κατοχή. Η μπάλα είναι για τους Colombians. Και πάλι ακόμα μια συνεννοησία. Τελικά η μπάλα είναι για τον πλαστιακό, αν καταλαβαίνω καλά. Ο Τροχαλιάς μένει στο πλάι. Ο Πλαστιακός είναι στην επίθεση. Ο Πλαστιακός. Κυριακόπουλος πιέζει. 5 δευτερόλεπτα. 4-3. Κυριακόπουλος θα σηκωθεί μπροστά από τον Πασχαλάκη. Αβαγιάνκο λάβει το χρονόμετρο. Έχει τελειώσει ο χρόνος, λέει ο ρέφερι. Έτσι. Η κατοχή είναι για τους Colombians. 20,3 στο χρονόμετρο τώρα για τους Κολομβιανούς. Τώρα ξεκινάει το χρονόμετρο, ο Κυριακόπουλος παίρνει. Παίζεται από τον Τροχαλιά. Κυριακόπουλος σταματάει, αφήνει τον Πασχαλάκη. Τιούκης, 8 δευτερόλεπτα, πέρασε, έφτασε κοντά, το κάνει το φάουλο Αβαγιάν. Φάουλ νούμερο 4, αυτό για τον Πλαστιακό, το τελευταίο που είχαν να δώσουν οι μπλε. Δεύτερο φάουλ για τον Αβαγιάν. Άρα και ο Τούντας θα περάσει το μάτς τώρα για τους Κολόμπιανς όπως και ο Διαμαντόπουλος. Κίκης βάζει την πρώτη, 53-44. Έτοιμος για την δεύτερη προσπάθειά του. Τη χάνει.
Μαγκιάν πήρε βάσης του Σωτηρίου, 3 δευτερόλεπτα, 2, μια εκτέλεση από πάρα πολύ μακριά στην κορυφή του ταπλό, η μπάλα και έξω. Φινάλ λοιπόν και του 3 δεκαλέπτου με το σκορ να δείχνει 53-44. Έπεσαν οι δύο πεντάδες και πάλι στο παρκέ για να ξεκινήσει το 4ο δεκαλεπτό της πάρα πολύ ενδιαφέρουσας αναμέτρησης ανάμεσα σε Μπλαστιακό και Κολόμπιανς. 53-44 το σκορ. Ξεκινάμε με Κολόμπιανς στην επίθεση. Πασχαλάκης, αστοχή από κοντά. Σωτηρίου. Ένα γνώριμο σκηνικό με τον Σωτηρίου να μένει ξεχασμένο στην άλλη πλευρά και να σκοράρει για το 55-44. Ρετινιώτης. Δακίδης άφησε στον Μπουλούγαρη. Με το δεξί εκείνος δεν θα βρει στόχο. Δακίδης δεν είναι μάχη του Αβαγιάν για την νίκη της. Σωτηρίου τώρα. Άφησε στον Λόλα. Και πάλι Σωτηρίου. Δεν είπαν ούτε ο Δακίδης. Πάσα στον Γεροντάκη. Θέλει να πλησιάσει, πάτησε γραμμή. Γράφω τώρα για τον Λαθιακό, τον Γεωργάκη, ο οποίος προσπάθησε να κάνει την πορεία του προς την ρακέτα για να βρει μια πάσα, αλλά δεν γλίτωσε το λάθος. Μπουλουγάρης. Κυριανακόπουλος. Ρετουνιώτης τώρα. Σκρίνα από τον Πασχαλάκη, βήμα στο πλάι. Συνεργασία. Ποντού ψηλού. Ταχίδης για τρεις. Φαίνεται το καλάθι, έχουμε φαουλ από τον Γεροντάκη στον Μπουλούγαρη. Πρώτο ματικό αυτό για τους μπλε. Μπουλούγαρης. Σηκώνεται, πήρε την προσπάθεια, ο ίδιος θα πάρει το θετικό rebound. Κατάει και αφήνει τώρα στον Ρετουνιώτη, θα επιχειρήσει εκείνο στο σύγκρον φώτον. Δεν παίρνει το καλάθι, μάζεψε στο Γεροντάκης και αφήνει στον Τυροπόλη. Τυροπόλης, φεύγει μπάλα. Κατάει ο ίδιος, παίζει με τον Αβαγκιάν. Πέρασαν το κέντρο στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Οι γηπεδούχοι, οι οποίοι διατηρούν την πίστη στα χέρια τους. Λόλας κράτησε και έφτασε κοντά και πήρε και το φάουλ από τον Πασχαλάκη. Πρώτο φάουλ και για τους Κολόμπιανς. Στη γραμμή ο Λόλας. Έξω η πρώτη. Κάνει και τη δεύτερη, 0-2. Γεροντάκης όμως είναι εκεί. Πήρε ένα ανάποδο, λέει, από περίεργο σύντοδο από τον Γεροντάκη, ο οποίος παλεύει και θα βγει ξανά νικητής Λόλας. Το έδαφος και πάλι δύο παίχτες. Έχουμε φαουλ από τον Γιανακόπουλο. Λόλας τώρα στην επαναφορά. Έκοψε το Σωτηρίου, τον έχασε ο Ρετινιώτης και σκοράρει ο Σωτηρίου για το 57-44. Έγιασε στον ύπροδο την άμυνα των Κολόμπιανς. Για το συν 13. Μπουλούγαρης. Αστόχησε, μάζεψε ο Λόλας. Πάσα τώρα στον Τυροπόλη. Νομίζω ότι έχει κάνει ο Τακίδης και όχι ο Γιανακόπουλος. Εφτάμιση λεπτά ακόμα για το τέλος. Νομίζω ότι το σκορ στο 57-44 διατηρούν τη διψήφια διαφορά τους οι γηπεδούχοι, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο σύν 13. Γιανακόπουλος. Νοπόλης. Δώσε και μπάλα έτρεψε ο Πασχαλάκης. Εθνηδιασμός τώρα για τους Κολόμπιαν. Θα σκοράρει και θα πάρει και το φάουλ.
57-46 εν μέσω έξαλλου πανηγυρισμών του Πασχαλάκη. Και έχουμε για μια συμπληρωματική βολή για τον παίκτη των Colombians, ο οποίος μπορεί να ρίξει την διαφορά στους 10 αν ευστοχίσει. Έτοιμος τώρα για την βολή του. Θα τη βάλει. 57-47. Τροχαλιάς Ρωσοτηρίου. Πάω τώρα από τον Καλατζάκη. Είναι τα χέρια οι δύο. Τροχαλιάς. Είναι ο Πασχαλάκης ακόμα μια καλή άμυνα τον ίδιο. Κατοχή είναι για τους Colombians. Καρακόπουλος. Ο Πασχαλάκης είναι στην κορυφή, το θέλει το σουτ και το βάζει! Μεγάλο σουτ του Πασχαλάκη. Η διαφορά στους 7. Κακίδης δεν μπορεί να κλέψει όλα, σκηνικά έχει πατήσει γραμμή. Η κατοχή περνάει στα χέρια των Colombian, οι οποίοι ξεσπούν αυτή τη στιγμή, καθώς δείχνουν να έχουν το momentum στην πλευρά τους και ο Βλαστιακός τώρα καλεί σε time out για να ηρεμήσει λίγο την κατάσταση. Και πάλι εδώ, έπειτα από το θέμα του Βλαστιακού, με τους Colombians να έχουν πάρει ψυχολογία στα τελευταία λεπτά, να έχουν μειώσει πλέον στους 7 πόντους την διαφορά, 57-50 δείχνει το σκορ και έχουν και την κατοχή στη διάθεσή τους τώρα. Τώρα θα ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι, 6-34 ακόμα πριν την ολοκλήρωση του. Λουγαρίς. Κρατάει υπό την πίεση του Τροχαλιά, φτάνει μέχρι μέσα, δεν θα τελειώσει καλά με τα αριστερό, λέει Πασχαλάκης, γίνει νικητής, δεν θα σκοράρει όμως. Θα πεταμένη ευκαιρία εδώ για τους Colombians να μειώσουν στους 5. Σωτηρίου, άσαρε σε αντίπαλο, ο Τακίδης βρισκόταν εκεί. Νέο λάθος του Πλαθιακού, ο οποίος δείχνει να δυσκολεύεται στην πίεση των Colombians, Γιαννακόπουλος για 3. Δεν μπαίνει ο τελευταίος Ιακούμπης ο Τυροπόλης, λέει ο ρέφερι. Η μπάλα είναι για τους φιλοξενούμενους. Τακίδης, ψάχνει στην παίκτη. Και ο Πασχαλάκης έφτασε κοντά, θα κερδίσει τους αντιπάλους του και θα σκοράρει κιόλας. 57-52. Και πάλι ο Πασχαλάκης δίνει τη λύση από κοντά, πετυχαίνοντας ακόμα ένα καλάθι και φάουλ. Νωρίτερα, υπενθυμίζω, ο ίδιος σκόραρε και πίσω από τα 6.75. Στο τρίποντο που μείωσε σε 57-50, τώρα μειώνει σε 57-52 και έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Σύλλογος των Colombia τώρα στη γραμμή. Θα τη χάσει. Γιαννακόπουλος στο επιθετικό. Βουλούγαρης. Τυροκαλατζάκης. Τεκάρι της κίνησης. Πασάρης τον Πασχαλάκη, ο οποίος έχει δύο πάνω του. Θα σηκωθεί και θα σκοράρει. Στη λήξη του χρόνου, τρομερός Πασχαλάκης. Παίρνει τη διαφορά πλέον στο τρίποντο. Πάσες εδώ για να σπάσει η άμυνα. Σωτηρίου. Κάνει κοντά, αφήνει έξω, εκεί όπου είναι ο Τυροπόλης. Σωτηρίου στα δεξιά. Μπροστά του ο Πασχαλάκης, Τυροπόλης, θα εκτελέσει για 3. Μπάλα στο σίδερο και έξω. Δεν προλαβαίνει ο Τυροπόλης να φτάσει την μπάλα. Το momentum είναι ξεκάθαρα με την πλευρά των Colombian, οι οποίοι με τα πάρα πολύ σημαντικά πακαλάθια του Πασχαλάκη, ο οποίος κάνει μια τρομερή εμφάνιση μέχρι στιγμής, έχουν καταφέρει να πλησιάσουν πλέον στο τρίποντο. Και έτσι, με ένα σουτ πίσω από τα 6.75 εύστοχο μπορούν ακόμα και να εσωφαρίσουν. Μπουλούγαρης θα προλάβει τον Αβαγιάν, όμως δεν θα εκτελέσει σωστά. Γιαννακόπουλος μάζεψε νέο 14 τώρα για τους Colombians.
5 λεπτά πριν το τέλος του μάτς. Γιανακόπουλος αφήνει έξω, ο Πασχαλάκης θα πάρει ακόμα ένα τρίποντο. Δεν μπαίνει αυτή τη φορά. Δικαιούταν να το πάρει, έχει ψυχολογία ο Πασχαλάκης. Τροχαλιάς τώρα για τους Λεφ. Δίνει το στρίνο ο Γεροντάκης. Τροχαλιά συνεχίζει με την μπάλα στα χέρια του. Σωτηρίου είναι για τρεις το σουτ και το βάζει! 60-54. Απαντάει ο Σωτηρίου και στέλνει την ομάδα του στο συν 6. Μπουλούγαρης στον Τακίδη. Καρατζάκης στον Μπουλούγαρη, είναι μόνος του εκείνος. Δεν θα απαντήσει, ακόμα ένα επιθετικό rebound για τους Colombians. Μπουλούγαρης τώρα στα 7 δευτερόλεπτα. Πασχαλάκης θα σηκωθεί στα 4 και το βάζει, απίστευτο! 60-57, τι κάνει ο Πασχαλάκης σήμερα. Και πάλι στις 3 η διαφορά. Τυροπόλης. Κάνει βήματα! Λάθος εδώ από τον Βλαχιακό και από τον Τυροπόλη συγκεκριμένα. Η μπάλα στα χέρια των Colombians. 3-41 ακόμα για την ολοκλήρωση αυτού του πάρα πολύ ωραίου μάτου που βλέπουμε σήμερα. Μπουλούγαρης. Το χαλιά τον πιέζει ασφυκτικά. Μπουλούγαρης πέρασε και άφησε την μπάλα στον Αλάφου. 60-59. Το μάτς των πόντων. Τροχαλιάς θα κερδίσει το φάουλ. Τι έχουμε? Έχουμε το φάουλ από τον Γιανακόπουλο, το οποίο είναι και το πέμπτο ομαδικό των Colombian. Συμπληρώθηκαν τα ομαδικά από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Έτσι έχουμε πολλές για τον Τροχαλιά. Γραμμή ο παίκτης του Πλαστιακού. Τώρα μπαίνει και η Κερκίδα στην εξίσωση. Τροχαλιά στην πάλι την πρώτη. 61-59. Θυμίζω 3-23 ακόμα στο χρονόμετρο. Τροχαλιά έτοιμος για την δεύτερη. Θα την βάλει και αυτή. Αλάνθαστος από τη γραμμή. 62-59 και πάλι στους 3 η διαφορά. Μπουλούγαρης. Δίνει το σκρίνο ο Πασχαλάκης. Μπουλούγαρης παίζει με τον Γιανακόπουλο. Θα περάσει εκείνος, του κάνει το φάουλ ο Αβαγιάν. Είναι το τέταρτο ομαδικό των γηπεδούχων. Τώρα τον Colombians να πάνε στη γραμμή. Όχι, έχει δοθεί χαμηλά το φάουλ. Δεκατεσσάρια επίθεση τώρα για τους φιλοξενούμενους. Μπουλούγαρης. Πάει από τα αριστερά ο Πασχαλάκης να δώσει το screen. Θα πάρει, θα κάνει το βήμα πίσω για να εκτελέσει για τρεις. Μπήκε, απίστευτο! 62, όλα μας ξεγέλασε. Γιατί δεν είπε το δικτάκι και έχει σκιστεί. Μετράει κανονικά το τρίποντο. Και ο Πασχαλάκης θα ισοφαρίσει 62-62. Τα πάντα ξεκινούν από το 0 πλέον. Τροχαλιάς πιέζεται. Πήρε ο Αβαγιάν. Τυροπόλη ζήτησε. 2-34 ακόμα. Τυροπόλης. Κλείνουν 3 παίκτες. Θα σκοράρει κιόλας. Δεν ξέρω αν μετράει, μετράει κανονικά, δεν έχει δείξει ακόμα ο ρέφερι. Μετράει κανονικότατα. Πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Τυροπόλη εκεί, κόντρα σε 3 αντιπάλους. Κατάφερε να βρει το καλάθι. Και έχει και δικαίωμα για μια βολή. τρομερό μας για από τις δύο πλευρές. Σήμερα Πλαστιακός και Colombians θα έχουν δώσει όλα. Πολύ τώρα κάνει μια προσπάθεια να σκουπίσει το παρκέ.
για να μην γλυφθείς και κανείς. Και έχουμε και κανένα τραυματισμό. Τώρα είναι όλα έτοιμα για να εκτελέστε και η βολή. Αστοχή ο Τυροπόλης, στα χέρια του Κυριακόπουλη μπαλά. Ο Λούγαρης. Λούγαρης θα εκτελέσει για τρεις για να βάλει μπροστά τους Κολόπιλανς. 64-65. Διαχειρός Μουλούγαρη. Οι φιλοξενούμενοι περνούν μπροστά. Τι μάτς βλέπουμε εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Τυροπόλης αφήνει στον Λόλα. Τελευταίο δίλο το Καλατζάκης θα κλέψει. Παίρνει στον εφηδιασμό και θα σκοράρει κιόλας. 64-67. Οι Κολόμπιας εκμεταλλεύονται το momentum και φτάνουν τώρα στο συν 3. Ενώ έχουμε και ένα γρήγορο φάουλ έπειτα από την επαναφορά των γηπεδούχων. Και έχουμε και διακοπή για time out. Επιστρέψαμε μετά την διακοπή για το time out με τον Τροχαλιά να είναι ήδη στημένο στην γραμμή για να εκτελέσει τις δύο βολές του. 64-67 πλέον το σκορ με τους Κολόμπια να έχουν καταφέρει να φτάσουν στην ανατροπή. Με τους Μπουλούγαροι και Πασχαλάκη να έχουν πάρει την ομάδα τους από το χέρι. 65-67 τώρα από την πρώτη εύστοχη βολή του Τροχαλιά. Έτοιμος τώρα για την δεύτερη. 1-48 ακόμα. Αστοχή, Τακίδης, λειτουργήσαν τα block-out, μάζεσε ο Τακίδης, το rebound κάψε και έτσι μπάλα στον Μπουλούγαρη τώρα. Μπουλούγαρης. Τακίδης πάει κοντά του. Παβαγιάν τώρα στην αλλαγή των μαρκαρισμάτων. Έχει αναλάβει το μαρκαρισμά του Μπουλούγαρη. 4 δευτερόλεπτα πέρασε ο Μπουλούγαρης και άφησε στον Κυριακόπουλο και σκόραρε. 65-69, τρομερή συνεργασία. Κυριακόπουλου Μπουλούγαρη με τον πρώτο να σκοράρει. Τροχαλιάς. Αλλά έφτασε τον Λόλα. Τσιλίπασε για τον Αβαγιάν. Δεν πέρασε ο Πασχαλάκης, έκλεψε. Μπουλούγαρη τώρα ενώ πλησιάζουμε στο τελευταίο λεπτό. Κυριακόπουλος αφήνει στον Μπουλούγαρη. Πάει ψηλά για να πιέσει ο Τροχαλιάς. Μπουλούγαρης πήρε. Εκτέλεσε για τρεις. Η μπάλα στο Στεφάνι και έξω. Τελευταία 50 δευτερόλεπτα. Συν 4 για τους Κολόμπιανς. Τυροπόλης θα εκτελέσει για τρεις και το πάση. Μεγάλο καλάθι. 68-69. Απίστευτο σουτ. Στον πόντο πλέον το μάτς. 35 δευτερόλεπτα για το τέλος. Μπουλούγαρης. Τον κυνηγάει, τον καταδιώκει ο Τυροπόλης. Μπουλούγαρης ψάχνει συμπαίκτη, βρήκε τον Τακίδη, μπάλα στον Πασχαλάκη, ο οποίος θα αφήσει και πάλι στον Τακίδη, για τρεις αυτός, μέσα! Τρομερό τρίποντο! 68-72. Ο Τακίδης πετυχαίνει ένα σουτ, μισή νίκη. Και τώρα θα γίνει και το φάουλ από τον Μπουλούγαρη. Υπενθυμίζω έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά από την πλευρά των Colombians εδώ. Νομίζω μια απερίσκεπτη κίνηση από τον παίκτη των Colombians. Θα το λέω και θα το ξαναλέω, τι μας βλέπουμε εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Με συγχωρείτε για τις φωνές, με συγχωρείτε για την ένταση. Αλλά καταλαβαίνετε ότι με αυτά που έχουν δει τα μάτια μου σήμερα δεν είναι να μην φωνάζω, τα απολαμβάνω και εγώ εδώ από την κερδιά από το μικρόφωνο. 69-72 τώρα από την πρώτη βολή του Τροχαλιά. Στα 12,8 έχει σταματήσει το χρονόμετρο. Μέσα και η δεύτερη, κρύο αίμα, 70-72. Γρήγορο φάουλ στον Κυριακόπουλο. Είναι το πέμπτο και του Μπλαστιακού. Κάθε φάουλ από εδώ και πέρα θα είναι πολλές και για τις δύο ομάδες, καθώς και από τις δύο πλευρές έχουμε συμπληρώσει τα 5 ομαδικά.
Κυριακόπουλο στη γραμμή τώρα. Σε δύο πάρα πολύ καθοριστικές βολές. Χάνει την πρώτη. Έντεκα ακόμα πέντε στο χρονόμετρο. Κυριακόπουλος έτοιμος για την δεύτερη. Τη χάνει και αυτή η Αβαγιάν. Τρίποντο παράταση, τρίποντο νίκη για Πλαστιακό. Τυροπόλης παραλίγο να χάσει, τροχαλιάς. Πάει μπροστά μέσα, έχουμε. Φάουλ από ποιον έχει γίνει. Δεν έχω καταλάβει. Στα 3,9 έχει σταματήσει το χρονόμετρο. Ποιος θα πάει στη γραμμή. Ο Τροχαλιάς, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, αυτός θα πάει. Νωρίτερα ευστόχησε και στις δύο παίχτες του Πλαστιακού. Να δούμε τι θα κάνει στο συγκεκριμένο ζευγάρι βολών, το οποίο είναι και πάρα πολύ καθοριστικό για την εξέλιξη. Τροχαλιάς βάζει την πρώτη. 71-72. Δεύτερη, 3,9 υπερθυμίζω. Δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο. Βάζει και την δεύτερη με κρύο αίμα. Οι δύο εκτελέσει από τον Τροχαλιά. Παίρνουν και τους δύο πόντους από το συγκεκριμένο ζευγάρι βολών οι γηπεδούχοι. Και έχουμε το time out τώρα των Colombians για να οργανώσουν την τελευταία τους επίθεση. Ορίστε. 3,9 στο ρολόι. 72-72 το match. Και τελευταία επίθεση για τους Colombians. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει ακόμα το παιχνίδι. Κυριακόπουλος είναι επαναφορά. Κινήσεις. Πυροκαλατζάκης έγινε το λάθος. Λάθος στην επαναφορά. Για τους, από τους Colombians και αφήνουν έτσι επίθεση στον Πλαστιακό. Ακόμα μια εξέλιξη η οποία μας αφήνει έκπληκτο στο σημερινό παιχνίδι. Σας είπα τι άλλο μας επιφυλάσσουν αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Σειρά του Πλαστιακού τώρα να σχεδιάσει την τελευταία του επίθεση. Οι Colombians πέταξαν στα σκουπίδια την τελευταία τους επίθεση με την λάθος επαναφορά νωρίτερα και τώρα ο Πλαστιακός έχει την ευκαιρία για την νίκη. 72-72, 3,9 στο ρολόι. Τυροπόλης κάνει την κίνηση να βγει από τα μαρκαρίσματα. Αυτό θα πάρει. Ο Ντρασετρής θα εκτελέσει, αστοχή, Αβαγιάν δεν προλάβει να εκτελέσει και έτσι πάμε στο έξτρα πεντάλεπτο. Η κανονική διάρκεια δεν ανέδειξε κάποιον νικητή, 72-72 το σκορ και μπαίνουμε σιγά σιγά στο έξτρα πεντάλεπτο της παράτασης. Πλαστιακός στην επίθεση. Αβαγιάν άφησε χέρι με χέρι στον Σωτηρίου. Που θα εκτελέσει για τρεις η μπάλα. Η προσπάθεια θα καταλήξει έρμπολ και η μπάλα θα περάσει στα χέρια των Colombians. Κυριακόπουλος. Ο Πασχαλάκης έκανε την κίνηση ο Καλατζάκης για να πάρει. Τακίδης τώρα στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος έχει μπροστά τον Αβαγιάν. Καλατζάκης έκοψε. Χάσει και πάλι τον Κυριακόπουλο η μπάλα και πάλι Καλατζάκης. Ο οποίος θα σηκωθεί, θα χάσει, θα το χάσει όμως. Νομίζω του γλύφτηκε η μπάλα τα χέρια την ώρα της εκτέλεσης. Τροχαλιάς. Πέει από τον Αβαγιάν απομακρυνθεί. Τροχαλιάς κρατάει. Στα 9 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση. Λόλας θα το πάρει το τρίποντο. Η μπάλα στο σίδερο. Αβαγιάν σε επιθετικό rebound, ανανεώνεται ο χρόνος για τους γηπεδούχους. Ψάχνει συμπαίκτη, άφησε στον Λόλα. Τροχαλιάς τώρα με 6 δευτερόλεπτα διαθέσιμα. Ανεβάει ταχύτητα για να πάει από δεξιά. Πήρε ο Λόλα στο 1 δευτερόλεπτο, θα σκοράρει. Πρόλαβε το χρονόμετρο και σκόραρει για το 74-72. Κυριακόπουλος. Ρετινιώτης τώρα. Κρατάει την μπάλα ο Ρετινιώτης, τσεκάρει τις κινήσεις, στα 10 δευτερόλεπτα η επίθεση. Πασχαλάκης έχει βάλει πλάτη τον Λόλα. Τακίδης θα εκτελέσει από την κορυφή. Δεν θα μπει το καλά, θυμάζεται του Σωτηρίου. 3 και 20 ακόμα στην παράταση. Η
Σιροπόλης. Αλλάζει κατεύθυνση, μπάλα βρίσκει στο πόδι του και καταλήγει εκτός. Λάθος εδώ από τον παίκτη του Βλαχιακού. Παραμένει η διαφορά των δύο πόντων. Ο Καλατζάκης από την επαναφορά. Για αυτό τον Τακίδη. Λεδουνιώτης. Χρειάζεται από τον Χαλιά. Καλατζάκης αφήνει έξω τον Τακίδη. Πέρασε από τον Αβαγιάν, του κάνει το φάουλ. Θα σκοράρει κιόλας. Μετράει κανονικά το καλάφι. 74 όλα. Το φάουλ του Αβαγιάν νομίζω έγινε την ώρα που είχε πάρει τα βήματα. Ο Τακίδης στην πορεία του προς την αντίπαλη ρακέτα. Ναι, μετράει κανονικά το καλάθι. Σοπαλία και πάλι 74-74 και μία βολή για τον παίκτη των Colombians. Τακίδης τώρα στην συμπληρωματική βολή, η οποία θα καταλήξει εκτός. Σωτηρίου. Τροχαλιάς. Αβαγιάν του δίνει και πάλι. Θα σηκωθεί ο Τροχαλιάς και θα σημαδέψει στο 76-74. Μία σου και μία μου είναι το μάτς τα τελευταία λεπτά. Γενικά από την τέταρτη, από το ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου και μετά είναι έτσι το παιχνίδι, από όταν έβγαλαν αντίδραση οι Colombians και έζησαν την διψήφια διαφορά του Βλαχιακού. Το μάτσο έχει γίνει ντέρμπι. Καλατζάκη στον Κυριακόπουλο. Το θέλει το σούτ εκείνος. Είναι αδύναμο όμως. Κατέληξε έρμπολ. Τροχαλιάς. Τον πιέζει ο Κυριακόπουλος. Συνεχίζει να πιέζει ο Κυριακόπουλος τον Τροχαλιά. Στο έδαφος οι δύο παίκτες και τρίτος κάτω. Σωτηρίου έκοψε προς την αντίπαλη ρακέτα. Πέσει πάνω του ο Ρετινιώτης. Και του κάνει το φάουλ. Και δυνατά στην φάση οπέση των Colombians. Σειρά του Σωτηρίου τώρα να πάει στη γραμμή για το δικό του ζευγάρι βολών. Έτσι στο πάρκο του και στο παρκέ. Σωτηρίου τώρα για την πρώτη βολή. Αστοχή. Σωτηρίου, έτοιμος για την δεύτερη τώρα. Έξω και αυτή, ο Μαζέλο Πασχαλάκης. Ο μπάλα στα χέρια του Κυριακόπουλου για να οργανώσει την επίθεση της ομάδας του. Κυριακόπουλος στον Τακίδη. Πάνω του είναι ο Αβαγιάν. Περιστροφή από τον Τακίδη στα Πασχαλάκης τώρα. Και πάλι Κυριακόπουλος. Καλή άμυνα προς στιγμή από τον Βλαχιακό. Ο Καλατζάκης έφτασε κοντά, αλλά το έχασε. Και συνέχεια θα γίνει και το φάουλ από τον Καλατζάκη. Αν και έφτασε κοντά ο παίκτης των Colombians, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει με επιτυχία το lay-up. Και έτσι ο Βλαχιακός παραμένει μπροστά με τον Λόλα τώρα. Να έχει δικαίωμα για δύο βολές. Αστοχή και αυτός. Ακόμα μια πεταμένη ευκαιρία από τη γραμμή για τους μπλε. Βάζει τη δεύτερη, 77-74. Ένα και 34 ακόμα στην παράταση. Κυριακόπουλος στο παρκέ. Έχουμε τζάμπολ. Η κατοχή για ποιον είναι. Για τον Βλαχιακό νομίζω, όχι για τους Colombians. Ναι, γιατί ξεκίνησε ο Βλαχιακός. Παράταση. Θα σκούψει τώρα και το παρκέ. Στο σημείο που προσγειώθηκαν Κυριακόπουλος και Τροχαλιά σε μια ακόμα δυνατή διεκδίκηση στο σημερινό παιχνίδι. Έχουμε δει αρκετές από αυτές στην σημερινή αναμέτρηση των δύο ομάδων. Τακίδης. Αβαγιάν, τώρα πήρε ο Πασχαλάκης.
Ο οποίος κρατάει και αφήνει στον Κυριακόπουλο. Έχουμε φάουλο από τον Αβαγιάν. Πολλές τώρα για τους Κολόμπιαν. Στα 2 δευτερόλεπτα, μάλιστα έγινε και το φάουλο από τον Αβαγιάν. Κάτι που σίγουρα δεν θα ήθελαν οι συμπαίκτες του. Αυτός ο Πασχαλάκης δεν είχε και τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να βρει ένα καλό σουτ. Κάτι που μπορεί να κάνει εδώ. Χάνει τώρα την μία βολή. Το σκορ παραμένει στο 77-74. Πασχαλάκης έτοιμος για την δεύτερη. Την βάζει 77-75. Πίεση τώρα από τους Κολόμπιανς, τροχαλιάς. Η πάσα έφτασε στον Λόλα. Τυροπόλης έκανε το κόψιμο Σωτηρίου, δεν πήγε σύγκρινη μπάλα, προτίμησε την ασφάλεια των χεριών του. Ο Τυροπόλης, ο οποίος κρατάει τα 5 δευτερόλεπτα, θα εκτελέσει από πολύ μακριά από το σπίτι του, το πήρε ο Τυροπόλης. Έχει πατήσει γραμμή, ο Σωτηρίου κατοχή είναι για τους Κολόμπιανς. 52 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της παράτασης και τα πάντα παραμένουν ανοιχτά. Κυριακόπουλος, 47 δευτερόλεπτα ακόμα. Τυροπόλης τον πιέζει. Κυριακόπουλος, άστον Πασχαλάκη στη γωνία εκείνος. Σηκώνεται για τρεις, η μπάλα στο σίδερο. Τυροπόλης πήρε. Πιέζεται και κάνει το φάουλο Πασχαλάκης. Τα 37 δευτερόλεπτα έχει σταματήσει το χρονόμετρο. Ο Τυροπόλης τώρα θα οδηγηθεί. Για τον Βλαστιακό. Για 37 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος, υπενθυμίζω. Έτοιμος τώρα για την πρώτη. Θα την βάλει 78-75, μαξιλαράκι 3 πόντων τώρα για, για τον Βλαστιακό. Ο Πόλης μέσα και η δεύτερη, 79-75. Το συν 4 πλέον ο Βλαστιακός, 33 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος. Κυριακόπουλος κάνει το βήμα στο πλάι, παίρνει το τρίποντο, η μπάλα είναι. Δεν βρήκε ούτε καν Στεφάνη, Γεροντάκης. 21 δευτερόλεπτα. Σωτηρίου στον Τυροπόλη. Πολύ κοντά στην νίκη τους οι γηπεδούχοι. Τυροπόλης πιέζεται και κλέβουν όμως οι Κολόμπιανς. Κυριακόπουλος άφησε στον Καλατζάκη. Μέχρι πάνω τον Γεροντάκη του κάνει το φάουλ. 7,9 στο χρονόμετρο. Ο Καλατζάκης τώρα είναι στη γραμμή. Συν 4 για τον Βλαστιακό. Καλατζάκης τώρα στη γραμμή. Αστοχή στην πρώτη. Διαφορά 4 πόντων παραμένει στο μάτς. Έτοιμος για την δεύτερη τώρα. Θα τη χάσει και αυτή, μαζεύει ο Λόλας. Και κάπου εδώ νομίζω πως ο Βλαστιακός έχει αγκαλιάσει την νίκη. 79-75 το σκορ. Ο Λόλας τώρα θα οδηγηθεί στη γραμμή με 5,2 στο χρονόμετρο. Δύσκολα μπορεί να αλλάξει κάτι. Έτσι ο Βλαστιακός θα συνεχίσει το σερί του, θα φτάσει στο 4-0 πλέον στην φετινή σεζόν, ενώ από την άλλη Κολόμπιανς θα πέσουν στο 1-3. Λόλας στα στοχή.
τίποτα δεν μπορούμε να πούμε ακόμα με αυτά που έχουν δει τα μάτια μας σήμερα. Θα βάλει τη δεύτερη, 80-75. Απόσταση 5 πόντων ανάμεσα στις δύο ομάδες. Και ο Βλαστιακός πλέον έχει σφιχτακαλιάσει τη νίκη. Στην επαναφορά οι Κολόμπιανς, οι οποίοι βλέπουν το χρονόμετρο να δείχνει μόλις 5,2 δευτερόλεπτα. Κυριακόπουλος θα εκτελέσει για 3, δεν μπαίνει το καλάθι. Φινάλι λοιπόν του παιχνιδιού, νίκη για τον Βλαστιακό, ο οποίος θα φτάσει πλέον στο 4-0. Με τους Κολόμπιανς να πέφτουν στο 1-3. Αυτά λοιπόν εδώ από τον Άγιο Νικόλαος. Χαρακτήρια και στις ομάδες για το πάρα πολύ ωραίο θέαμα σήμερα. Βλαστιακός Κολόμπιανς 80-75.